8 στο εδόλιο, αλλά μόνο ένα στη φυλακή για το φορτίο με χασίς και κοκαίνη που είχε βρεθεί εν μέσω καραντίνας σε συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στους Περαγαλίνους τον περασμένο Σεπτέμβριο. Έδωσε μια ευκαιρία στους κατηγορούμενους να αποδείξουν μέχρι το εφετείο ότι η ποινή της οποία τους επιβλήθη είναι μεγάλη, με την ελπίδα ότι θα μειωθεί, ώστε να μην μείνουν κι άλλο στη φυλακή, διότι ήταν προφυλακισμένοι περισσότεροι. Νομίζω ότι ήταν σε γενικές γραμμές μια καλή απόφαση, παρά τα επιμέρους παράπονα που μπορεί να έχουν κάποιοι κατηγορούμενοι. Ο 52χρονος επικεφαλής της φαμίλιας, καθώς στη διακίνηση ναρκωτικών είχε επιστρατεύσει τους δύο γιους του, ο ένας εκ των οποίων ανήλικος, και τα τρία ανήψια του, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 9 ετών και 3 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 10.200 ευρώ, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Άλλη μια υπερδιωγγωμένη υπόθεση αρχικώς από τις αστυνομικές αρχές κατέπεσε ερώπαιον του δικαστηρίου. Ο εντολέας μου είχε κατηγορηθεί για την επιβαρυτική περίσταση της χρήσης ανηλίκου τέκνου, η οποία και φυσικά για την οποία αθωώθηκε από τα δικαστήρια. Οι συνήγοροι του 52χρονου υπέβαλαν αλλεπάλληλα αιτήματα στο δικαστήριο, ώστε να αφαιθεί και εκείνος ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι το εφετείο, επικαλούμενοι σοβαρά προβλήματα υγείας, ωστόσο απορρίφθηκαν στο σύνολό τους. Θα υποβάλει όμως μια σχετική αίτηση και εντός ολίγου χρονικού διαστήματος φρονούμε πραγματικά ότι θα απελευθερωθεί. Ο 27χρονος γιος του, που είχε αναλάβει την ευθύνη για την κατοχή της κοκαίνης και τα τρία ανήψια του, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 6 ετών. Όμως θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Υποτελεί προϊόν άριστης σταχυολόγησης του αποδεικτικού υλικού. Το δικαστήριο, συνεκτιμώντας αφενός μεν το ότι πρόκειται για έναν μετέφηβο, ένα παιδί που είχε διαγάγει μια ανεπίγητη διαδρομή, και το σημαντικότερο, έναν άνθρωπο ο οποίος από την πρώτη στιγμή επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια, βοηθώντας στην ταχεία διαλεύκαση της υπόθεσης, έκρινε, του αναγνώρισε την αλλαφρυντική περίσταση της συγκεκριμένης μεταμελίας. Από τους τρεις αλλοδαπούς που δεν είχαν προφυλακιστεί όταν έγινε η αστυνομική επιχείρηση, ο ένας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών, ο δεύτερος σε φυλάκιση 4 ετών και ο τρίτος σε φυλάκιση 3 ετών. Στο συγκρότημα των κατοικιών και τα γύρω βοσκοτόπια, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το Σεπτέμβριο του 2021 5 κιλά χασίς και 300 γραμμάρια κοκαίνης.